Υποτάχθηκε στην ανωτερότητα τη Λέστερ και αποχαιρέτησε στην Ευρώπη με ήττα ή ΑΕΚ, η οποία για ακόμη μια φορά πλήρωσε τα δικά τη λάθη και το καταστροφικό ξεκίνημα εκεί που μέσα σε δύο λεπτά δέχθηκε δύο γκολ. Με τριάδα στην άμυνα του Σχνίτνελ, Τζεάρου και Σβάνα ω αριστερό fullback το Μιτάι, με τον Αλβανό να γίνεται ο νεότερος παίκτη στην ιστορία τη ΑΕΚ, ο οποίο παίρνει φανέλα βασικού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεξιά έπαιξε ο Βασιλαντονόπουλο, ενώ στο Χαβ βρέθηκαν κρίσει και τσιμόρε. Μπροστά τους ο Μάνταλος να κινείται στις πλευρές πίσω από τον Ανσαρεφάρ και τον Καρσία σε ένα 3-4-2-1. Σε ένα πρωιμήχρονο που ξεκίνησε καταστροφικά για τους μαύρου, αφού είδαν τη Λέσσερ σε διάστημα δύο λεπτών να πετυχαίνει δύο γκολ σε εισάρευμα λάθη της άμυνας. Το πρώτο γίνεται από τον Τσάφτους Βάρνα, ο οποίος κάνει το λάθο και στρώνει την μπάλα στον Ουντέρ με τον Τούρκο να κεραυνοβολεί τον Τζιντόντα. Και το δεύτερο προκύπτει από κενό στα δεξιά της άμυνας από λάθος Μαρκάρισμα του Βασιλε στην επανάληψη η ΑΕΚ έβγαλε μια διάθεση να πιέσει πιο ψηλά, πιο συντονισμένα και με μεγαλύτερο ρίσκο. Οι του Καρέρα προσπάθησαν να απλωθούν στο γήπεδο κρατώντα την μπάλα. Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο στην επανάληψη που κυλούσε χωρί κάποια αξιόλογη στιγμή. Στο 56 ο Καρέρα προχώρησε στι πρώτε κινήσει, βγάζοντα τον Γκαρσία και Σβάνα και βάζοντα στη θέση του τον Μαχέρα και του Σάκοφ. Ενώ στο 65 πέρασε το μάτι Ολιβέρα και Αλμπάνη αντί του Ανσαριφάρ και Μάνταλου. Με το σύστημα να γύριζε 4-3-3. Με του Σιμόε Σάκοφ κρίστη στον άξονα, Αλμπάνη Μαχέρα στα άκρα τη επίθεση και Ολιβέρα στην κορυφή. Η ΑΕΚ παρά το ρίσκο που πήρε να παίξει κάπω πιο επιθετικά, απειλήσε ελάχιστα με τον αντίπαλό τη να εξακολουθεί να δημιουργεί. Με την ΑΕΚ να προστατεύεται από το διασυρμό από τον Τζιτότα αρκετέ φορέ, αλλά και στο 89 από τον Γαλανόπουλο. Η αλήθεια είναι πω ξεκινήσαμε φοβισμένοι, δεν κάναμε πίεση όπω θα έπρεπε μπροστά. Μετά δεχτήκαμε δύο γκολ. Το πρώτο ήταν από δικό μα λάθο. Δηλαδή. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Είχαμε απέναντί μα μια ομάδα ποιοτική και δεν καταφέραμε. Προσπαθήσαμε αφού δεχτήκαμε τα δύο γκολ να αντιδράσουμε. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε. Αυτό είναι το θετικό που κρατάμε. Ναι, σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα από εδώ και πέρα. Όταν έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει, να διορθώσει τα λάθη σου για να γίνουμε η ομάδα που ήμασταν πέρυσι. Δεχτήκαμε δύο πολύ γρήγορα γκολ. Προσπαθήσαμε μετά να μην δεχτούμε άλλα. Είχαν την κατοχή. Κάναμε ό,τι μπορούμε απέναντι σε μια ομάδα τη Premier League. Είναι όνειρο που έκανε το Ευρωπαϊκό Μουντεπούτα απέναντι σε μια ομάδα μεγάλη που παίζει στην Premier. Είμαι πολύ χαρούμενο. Πλέον στην ΑΕΚ στρέφονται μόνο σαν Ελλάδα με τον επόμενο αγώνα να είναι αυτό με τον Απόλλωνα Μήνη στην Κυριακή. Και η ΑΕΚ καλείται να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα και κύπελο με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και την Αλευθερία τα να κρίνουν πολλά για το μέλλον.